και κύριοι, χαίρετε. Την ικανοποίησή τους για την πορεία της διαβαλκανικής συνεργασίας και για τις Έλληνο-Αλβανικές σχέσεις εξέφρασαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών, κύριοι Παπούλιας και Μαλίλε, μετά την λήξη άτυπων συναντήσεών τους στα Γιάννενα και στο Αργυρόκαστρο. Μετά τις συνομιλίες, ο κύριος Παπούλιας περπάτησε στους δρόμους του Αργυρόκαστρου και συνομίλησε με Έλληνες κατοίκους που του έκαναν θερμή υποδοχή. Ωραίο καιρό έχει. Και μικρό και τεμπούκρε. Έτσι. Τεμπούκρε. Πολύ όμορφος ο καιρός. Για καφέ να είμαι. Καφέ κύριος. Καφέ δεν τράβε. Η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση Κοσκοτά θα αποφασίσει αύριο ποια από τα μέλη της και πότε θα πάνε στις ΗΠΑ για να εξετάσουν τον Κοσκοτά. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, καταβάλλονται προσπάθειες να εξεταστεί ο Κοσκοτάς σε ελληνικό έδαφος, όπως είναι το ελληνικό προξενείο στη Νέα Υόρκη. Η ολομέλεια της Βουλής στην αυριανή της συνεδρίας θα συζητήσει για την ίδρυση ελληνικής πρεσβείας στη Σεούλ και κατόπιν θα ασχοληθεί με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Με το νομοσχέδιο τροποποιούνται διατάξεις για τη φορολογία της μπύρας, της οποίας η τιμή δεν αυξάνεται. Και επιτρέπεται η παραγωγή μπύρας και από άλλες πρώτες ύλες εκτός από τη βίνη του κρυθαριού. Στη Βουλή κατατέθηκε επίσης νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση των βασικών κανόνων μεταχείρισης των κρατουμένων. Στο νέο νομοσχέδιο, το σοφρονιστικό σύστημα που ισχύει σήμερα χαρακτηρίζεται πατερναλιστικό και αυταρχικό. Με το νομοσχέδιο επιδιώκεται ο αυτοσεβασμός των κρατουμένων, σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και καλλιέργεια της επιθυμίας να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο μετά την αποφυλάκησή τους. Μεγάλα οδικά έργα στην κεντρική Ελλάδα, όπως ο άξονας Άρτας Καρδίτσας και η σύραγγα του Τιμφριστού, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων σύμφωνα με ανακοινώσεις που έκανε σήμερα ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Βασίλης Κεδικόγλου. Άρχισαν σήμερα στα Γιάννα τριήμερες εκδηλώσεις για την 76η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τους Τούρκους. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Χαραλαμπόπουλος. Για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σοβιετική Ένωση και άλλες ανατολικές χώρες, καθώς και το θέμα των ελέγχων στην εξαγωγή χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χημικών όπλων, θα συζητήσουν αύριο στις Βρυξέλλες οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Στη Σύνοδο μετέχει ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο γίνεται αύριο στις 18:30 το απόγευμα συγκέντρωση του συνασπισμού της αριστεράς. Θα μιλήσουν ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Χαρίλαος Φλωράκης, ο Γραμματέας της Ελληνικής Αριστεράς Λεωνίδας Κύρκος και ο Απόστολος Λάζαρης. Ο πρόεδρος της ΔΙΑΝΑ Κωστής Στεφανόπουλος, μιλώντας σήμερα στην Καλλιθέα σε συγκέντρωση στελεχών του κόμματός του, μεταξύ άλλων είπε: «Η δημοκρατία καλείται να παίξει πάλι το σωτήριο ρόλο της, αποβάλλοντας από την εξουσία εκείνους που τη χρησιμοποίησαν για ατομικό κομματικό συμφέρον, αποκαθιστώντας την αξιοπρέπεια και τη σοβαρότητα του κράτους, εξασφαλίζοντας διαφορετική ποιότητα εξουσίας που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος». Επίσης, ο κ. Στεφανόπουλος είπε ότι η ΔΙΑΝΑ είναι αποφασισμένη να εγγυηθεί με την παρουσία της μια καινούρια περίοδο στην πολιτική μας ζωή. Θα συνεδριάσει αύριο στο Ηράκλειο το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας. Το επιβατικό οχηματαγωγό King Minos της εταιρείας Λαϊκής Βάσης Μινωικές Γραμμές προσθέθηκε στο ελληνικό στόλο, στο ελληνικό εμπορικό στόλο. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών έχει εξαγγείλει για αύριο 24ωρη απεργία. Λόγω της απεργίας δεν έγιναν τα βραδινά δρομολόγια των τρένων και των λεωφορείων του ΟΣΕ. Συνεχίζεται αύριο για δεύτερη μέρα η απεργία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών με αίτημα να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση. Συνεχίζουν την αποχή τους από το εκπαιδευτικό τους έργο στις 24 του μήνα τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων Αθηνών Θεσσαλονίκης Πατρών Ιωαννίνων και των Πανεπιστημιακών Σχολών Ρεθύμνων. Στη φύλακα πυροβόλησε και τραυμάτισε με το υπηρεσιακό του περίστροφο ένα φίλο του στις 7 το απόγευμα στην είσοδο της πολυκατοικίας Αγαμέμνονος 2 στα Νέα Σεπόλια. Το θύμα, Νίκος Αλεβιζάκης, 42 ετών εργάτης, που δέχτηκε μια σφαίρα στο πρόσωπο, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών. Ο αστιφύλακας Εμμανουήλ Νεραντζούλης, 32 ετών, που υπηρετεί στις φυλακές Κορυδαλλού, σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν πυροβολήσει τρεις φορές εναντίον του Αλεβιζάκη, διασκέδαζε μαζί του σε ένα κέντρο.
Να περάσουμε τώρα στις εξωτερικές ειδήσεις. Καθώς αναπτύσσεται η μεγαλύτερη σοβιετική διπλωματική πρωτοβουλία των τελευταίων ετών στη Μέση Ανατολή, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Γιτζάκ Σαμίρ δήλωσε ότι θα δεχόταν με όλη του την καρδιά τις διαπραγματεύσεις με τους Άραβες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης. Επίσης, ο Γιτζάκ Σαμίρ χαιρέτησε την αυριανή συνάντηση του Σοβιετικού Υπουργού Εξωτερικών Έντουαρτ Σέβατ Νάντζε και του Ισραηλινού Μόσε Άρενς στο Κάιρο, συνεχίζοντας την περιοδία του στη Μέση Ανατολή. Ο κ. Σέβατ Νάντζε έφτασε σήμερα στο Αμάν από τη Δαμασκό. Σε ένδειξη διαμαρτυρίες για την Ισραηλινή στρατιωτική κατοχή, οι Παλαιστίνοι κήρυξαν τρίμερη απεργία στη δυτική όχθη του Ιορδάνη και τη Γάζα. Το πρωί στη Βιθλέμ και άλλες πόλεις έγιναν άγριες συμπλοκές διαδηλωτών και στράτου στιγμιότυπα στους δέκτες σας. Αμερικανική μυστική υπηρεσία παρακολουθεί τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με αντικείμενο εσωτερικά θέματα δυτικοευρωπαϊκών χωρών, γράφει η επιθεώρηση του Αμβούργου Der Spiegel. Η υπηρεσία αυτή υπέκλεψε και τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις τελεχών της δυτικογερμανικής βιομηχανίας Inhausen Chemie, με τη συμβολή της οποίας κατασκευάστηκε το επίμαχο εργοστάσιο χημικών προϊόντων στη Λιβύη. Αργά απόψε, ο πνευματικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Χομεϊνί, δήλωσε ότι το ιερατείο της Τεχεράνης δεν μπορεί να συγχωρήσει τον Άγγλο-Ινδό συγγραφέα Σαλμάν Ρούσδη, ακόμη κι αν μεταμεληθεί για το βέβυλο για το Ισλάμ βιβλίο του Σατανική Στίχη. Το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης, που έχει επικηρύξει με εκατομμύρια δολάρια, όπως ήδη ξέρετε, το κεφάλι του Ρούσδη, με διαδοχικές ανακοινώσεις στα δύο τελευταία 24 ώρα, πότε συγχωρεί και πότε αρνείται να συγχωρέσει τον συγγραφέα. Ο Ρούσδη χθες το πρωί είχε ζητήσει συγγνώμη από τους μουσουλμάνους. Αφού κήρυξε τη χώρα του σε κατάσταση πολιορκίας από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ο Αφγανός πρόεδρος Νατζιμπουλάχ συγκρότησε πολεμικό συμβούλιο, το οποίο προείσταται ο ίδιος. Οι Ισλαμιστές αντάρτες Μουτζαχεντίν ανακοίνωσαν ότι κυρίευσαν το πρώτο αστικό κέντρο, μια επαρχιακή πρωτεύουσα, στο κεντρικό Αφγανιστάν. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και διάρκειας μισού λεπτού συγκλώνησε την κεντρική Ιαπωνία. Θύματα και σοβαρές ζημιές δεν αναφέρθηκαν. Οι Ιάπωνες πέρασαν τη δοκιμασία αυτή με ψυχραιμία και όπως κάθε φορά με στοικότητα. Ο ρατσιστής David Duke, πρώην αυτοκρατορικός μάγος της Ku Klux Klan και ιδρυτής νεοναζιστικού κόμματος, είναι ο νικητής των αναπληρωματικών εκλογών για μια έδρα της Βουλής της Αμερικανικής Πολιτείας Λουιζιάννα. Στο Queenstown της Νέας Ζηλανδίας, τολμηρέοι όλων των ηλικιών, ανάμεσά τους και ένας ογδοντάρης, διασκεδάζουν με το πείδημα του θανάτου, δεμένοι όπως βλέπετε με ελαστικές ταινίες, ρίχνονται στο κενό πάνω από έναν ορμητικό χήμαρο από ύψος 43 μέτρα. Για να ζήσουν αυτή την τρομερή και τρομακτική για τους θεατές εμπειρία, πληρώνουν 75 δολάρια Αυστραλίας ο καθένας. Καμιά ουσιαστική αλλαγή του καιρού δεν θα έχουμε σήμερα στη χώρα. Οι πολύ ισχυροί βοριάδες που πνέουν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα διατηρηθούν και σήμερα τις πρωινές ώρες, με ένταση εκεί μέχρι και 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι όμως και μετά περιμένουμε να εξασθενήσουν σημαντικά. Παράλληλα, σήμερα η θερμοκρασία θα σημειώσει και μια μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κατά τα άλλα, θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και πολύ λιγότερη συννεφιά σε ορισμένες περιοχές που θα τις δούμε στη συνέχεια. Σήμερα λοιπόν στη Μακεδονία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Βόρεια Κρήτη, θα έχουμε τοπικές νεφώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν παντού από βόρειες διευθύνσεις, τα δυτικά ασθενείς, 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα έχουν ένταση 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο μέχρι και 7. Προοδευτικά όμως από το μεσημέρι και μετά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί. Στην κεντρική και βόρεια παιδινή Ελλάδα από 3 βαθμούς κάτω από το 0 μέχρι 13, στη δυτική από 6 μέχρι 17, στην υπόλοιπη πυρωτική χώρα από 1 μέχρι 15 και στα νησιά του Αιγαίου από 8 μέχρι 14 βαθμούς. Η Καλαμάτα θα έχει σχεδόν έθριο καιρό, ανέμους ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 μέχρι 16 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε σχεδόν έθριο καιρό με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη, όσο για τη θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 5 μέχρι 14 βαθμούς. Και η Θεσσαλονίκη θα έχει σήμερα σχεδόν έθριο καιρό, ανέμους ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 βαθμό κάτω από το 0 η ελάχιστη μέχρι 13 βαθμούς πάνω από το 0 η μέγιστη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι. Καληνύχτα σας.